Γιατί δεν είναι απλώς ότι πέθανε ένα ζώο, πέθανε φρικτά. Είναι καίγονται μέσα τα σωθικά του, στην κυριολεξία. Τώρα, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στο Περιάλι. Δεν θέλουμε να είμαστε απόλυτοι, ούτε οι τρελοί φιλόζωοι, έτσι όπως μας αποκαλούν. Κατανοούμε τους ανθρώπους που κάποιοι μπορεί να μην θέλουν τα ζώα, να μην τα αγαπάνε όπως τα αγαπάμε εμείς, να φοβούνται, έτσι. Οπότε, υπήρχε ένα πρόβλημα. Το ζώο αυτό που δημιουργούσε το πρόβλημα, το πιάσανε, το μαζέψανε, δεν υπήρχε άλλο εκεί. Φυσιολογικά θα έπρεπε να ηρεμήσουν τα πράγματα. Δυστυχώς, μετά από αυτό, ήρθε η φόλα. Και συγκεκριμένα πριν από λίγο έμαθα και από τον κύριο Αντζεμιδάκη, ότι το ζώο αυτό ήταν πριν από χρόνια που ο κύριος Γετίσογλου μαζί με τον κύριο Παράσκο Αντζεμιδάκη, με κίνδυνο της ζωής τους, μπήκανε μέσα στο πηγάδι που το είχαν ρίξει και το είχαν βγάλει. Δηλαδή, ή θα τα ρίξουμε σε πηγάδια, ή θα τα φαρμακώσουμε, ή θα τα χτυπήσουμε. Και μετά λέμε ότι τα ζώα γίνονται άγρια και μας επιτίθονται.